Τον κύριο Ζήνο Αντιάρα, να δούμε τις εξελίξεις. Καλή σας μέρα, κύριε Τζάρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά δηλώσεις και αντιδηλώσεις, την ίδια ώρα που συντελούνται διάφορα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, με επίκεντρο το ΝΑΤΟ και την διεύρυνσή του, παραπλεύρωση Τουρκία και ο δικός της πολιτικός εκβιασμός. Κύριε Τζάρα, όλα αυτά συνοψίζουν το σήμερα. Ναι. Από ό,τι βλέπετε υπάρχει μια τάση στο Ουκρανικό, για να ξεκινήσω με αυτόν, η οποία συντίθεται αφενός από τις αδυναμίες που παρουσιάζει η ρωσική εισβολή επιχειρησιακά, παρά το γεγονός ότι προχωρεί και προελάβνει, και από την άλλη από το γεγονός ότι οι ουκρανικές δυνάμεις με την σαφή υποστήριξη της Δύσης έχουν καταφέρει σε κάποιο βαθμό να κρατήσουν τις γραμμές άμυνας τους και σε ορισμένες περιπτώσεις να οργανώσουν και κάποιες αντεπιθέσεις. Mm-hmm. Δημιουργείται έτσι ελπίδα και προσδοκία ότι θα μπορέσουν κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον να οργανώσουν μια ενδεχομένως μεγαλύτερη αντεπίθεση, όπως εκφράστηκε και μέσα από τις δηλώσεις του Πρόεδρου Ζελένσκι, για να καταλάβουν πίσω κάποια από τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία με την πρόσφατη εισβολή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μας βάζει, μάλλον δυνάμει, θα μας βάλει σε έναν νέο κύκλο βίας, που ίσως υποσκάψει και τις όποιες προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης ή εκεχηρίας της σύγκρουσης, αλλά αυτό αναμένουμε να το δούμε. Αν θέλετε να προχωρήσω στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία και στο ΝΑΤΟ, βλέπουμε ότι η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί έναν ρόλο τον οποίο απέκτησε και ο οποίος ενδυναμώθηκε εν μέσω του πολέμου, και ενδυναμώθηκε ακριβώς διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες την έχουν ανάγκη, από την άποψη ότι η Τουρκία έχει υιοθετήσει τουλάχιστον εν μέρη, αλλά πάντως σε κάποιο σημαντικό βαθμό, μια φιλοδυτική στάση. Το είδαμε και σε ό,τι αφορά την πώληση drones στην Ουκρανία, το είδαμε και με το κλείσιμο των στενών προς τη Μαύρη Θάλασσα, το είδαμε και με την υπερψήφιση του ψηφίσματος για την ρωσική εισβολή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και σε διάφορα άλλα ζητήματα, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει υιοθετήσει τις κυρώσεις της Δύσης κτλ. Παραμένει όμως ένας σημαντικός εταίρος, ο οποίος έχει παίξει και μέχρι στιγμής ένα ρόλο στο να φέρει τα δύο μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και από την άλλη είναι σημαντική για την Ρωσία, διότι της παρέχει μια διέξοδο από το πλαίσιο των κυρώσεων. Έτσι, βρισκόμενοι σε αυτόν τον ενδιάμεσο χώρο, η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός και να προσπαθήσει να κερδίσει, να πάρει ανταλλάγματα από την προσπάθεια της Σουηδίας και της Φιλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, που πρέπει να πούμε ότι είναι μια ιστορική σημασία κίνηση, δεδομένου ότι οι δύο χώρες παραδοσιακά υπήρξαν ουδέτερες, φοβούμενες μάλιστα την αντιρωσική αντίδραση. Και έτσι για το ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται αυτή η κίνηση. Η Τουρκία όμως θέλει ανταλλάγματα, είτε σε ό,τι αφορά τη στήριξη της Σουηδίας, η οποία είναι βεβαίως παραφουσκωμένη ως επιχείρημα, στους Κούρδους της Συρίας και στο PKK κατ' επέκταση, και την άρση του εμπάρκου όπλων που επιβλήθηκε στην Τουρκία στον απόϊχο της εισβολής της Συρία το 2019 κατά των Κούρδων. Επίσης προσπαθεί να εκμεύσει ωφελήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδεχομένως την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι φοβάται και ότι αυτή η ένταξη στο ΝΑΤΟ της Φιλανδίας και της Σουηδίας ίσως οδηγήσουν σε νέα αντίδραση της Ρωσίας πολεμική, η οποία ίσως να φέρει και την ίδια σε ένα νέο πρόβλημα, σε μια νέα προβληματική θέση. Και όλα αυτά, και τελειώνω με αυτόν, γίνονται στο πλαίσιο μιας εσωτερικής διαδικασίας στην Τουρκία εν ώψη των εκλογών του 2023, αν όχι νωρίτερα, όπου ο Ερντογάν προσπαθεί με κάθε τρόπο να συσπυρώσει ψήφους, και πρέπει να πούμε ότι αυτή η προσέγγιση του στα πράγματα σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ βρίσκει σύμφωνη και την αντιπολίτευση, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, διότι σχετίζεται με την υπαρξιακή απειλή του Κουρδικού. Μάλιστα. Τώρα, λέγοντας αυτά, κύριε Τζάρα, και επειδή πολλά αλλάζουν γεωπολιτικά και γεωστρατικά και επηρεάζουν και την περιοχή μας, την ίδια ώρα που η Τουρκία συνεχίζει τις προκλητικές της κινήσεις στην Αμόχωστο και επανέρχεται, αν θέλετε, αυτή η συζήτηση, βλέποντας το τι γίνεται στο ΝΑΤΟ για τη δική μας χώρα και αυτό την Βορειοατλαντική Συμμαχία. Θεωρείτε ότι τώρα είναι άκυρο ή άκυρο να συζητάμε τέτοιο ενδεχόμενο σε μια προσπάθεια έκθεσης, αν θέλετε, της Τουρκίας?
Καταρχάς, αν το πάρουμε πολύ βασικά, νομίζω και ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι δεν είμαστε σε θέση, δεν τηρούμε δηλαδή κάποιες προϋποθέσεις για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό βεβαίως είναι το ελάχιστο, διότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα ζητήματα. Το ένα είναι ότι αναμένεται πως και πάλι η Τουρκία θα θέσει βέτο σε αυτή την προσπάθεια, αλλά ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι είναι αυτό που θέλουμε να εκθέσουμε, δηλαδή την άρνηση της Τουρκίας, δεν ξέρω κατά πόσον είναι έναν επιχείρημα το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε, διότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο, σε μια συγκυρία όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ πολλωμένα στο διεθνές σύστημα, ιδιαίτερα στις διαχωριστικές γραμμές, αν θέλετε, της Δύσης και της Ανατολής ή του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας σε αυτήν την περίπτωση. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως είτε μας αρέσει είτε όχι υπάρχουν εξαρτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη Ρωσία σε οικονομικό αλλά περισσότερο σε διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή, αν θέλουμε να συζητήσουμε το Κυπριακό, πρέπει να αναγνωρίσουμε το σημαντικό ρόλο της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε ό,τι αφορά τα ψηφίσματα του Κυπριακού που μας αφορούν και, για παράδειγμα, την ανανέωση της εντολής της UNFICIP για ζητήματα για τα οποία χρειαζόμαστε τη Ρωσία. Και η περαιτέρω κίνηση μας προς το ΝΑΤΟ, έστω προφορικά, έστω ρητορικά, εγκυμονεί των κίνδυνων αντίδρασης από τη Ρωσία, ο οποίος θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για την προοπτική του Κυπριακού αλλά και για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεπώς θεωρώ ότι δεν είναι αυτή η στιγμή να γίνονται παρακινδυνευμένες συζητήσεις όπως αυτή, ιδιαίτερα με δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική για κάτι τέτοιο και εφόσον το Κυπριακό είναι σε στάσιμότητα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζάρα. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, λέγαμε, κύριε